αρκετό καιρό. Σε έρθουμε τα καλύτερα. Ελπίζω να θέλεις να κάνεις οικογένεια, φαντάζομαι, στο μέλλον, έτσι να... ή ακόμα... Ναι, είμαι σε μια φάση τώρα, ίσως μπορεί να είναι και ηλικιακά, μπορεί να είναι και από θέμα εμπειριών. Θα μπορούσα, δηλαδή το σκέφτηκα κάποια στιγμή. Και μόνο και μόνο το ότι αρχίζει και μπαίνει σαν σκέψη στη ζωή μου. Και το παιδί. Τώρα που μεγαλώνω, αρχίζω και το σκέφτομαι. Αλλά δεν ξέρω, κάποια πράγματα είναι και τυχερά, είτε θα στα φέρει ο Θεός, η ζωή, οι συγκυρίες, ναι. Στα ακουστικά μου, τραγούδια πα αγαπώ. Δεν έχω θυσιάσει τα σημαντικά που αφορούν την προσωπική μου ευτυχία, την οικογένειά μου, τη ζωή μου, για την καριέρα. Θέλω ένα σύνολο πραγμάτων για να νιώθω εγώ ευτυχισμένη. Ωραίο είναι το χειροκρότημα, ωραία είναι η αποδοχή, οι πωλήσεις, οι επιτυχίες. Αλλά αν δεν έχω και τα άλλα, δεν είμαι καλά. Μπορώ να πω ότι έχω θυσιάσει πολλές στιγμές που θεωρηθήκαν ευκαιρία για να προχωρήσει ή να λάμψει αυτό που λέμε καριέρα και τα αρνήθηκα για να έχω ένα προσωπικό κομμάτι υγιές και να στέκεται καλά και ισορροπημένα. Χωρίς να μετανιώσω. Αλλά... Θα μπορούσα να εκμεταλλευτείς πράγματα για τη σχέση σου, ποτέ δεν θα μπορούσα, ναι, θα μπορούσα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Προτιμώ να είμαι μακριά. Για να είμαι ήσυχη. Θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ γιατί ξέρω τι σημαίνει το παιχνίδι με τα μίντια και όλα αυτά. Το ξέρω, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και αυτοί που το κάνουν, μπράβο τους, δηλαδή εγώ τους θαυμάζω κιόλας. Εγώ όμως επειδή είμαι λίγο υπεραναλυτική και προτιμώ όσο λιγότερα πίστοση το καλύτερο. Στην τελική και στο πέρασμα του χρόνου είναι κέρδος. Γιατί ακόμα και αυτό βγάζει κάποια πράγματα για το χαρακτήρα και την εικόνα. Στο νοσοκομείο σοβαρά...